Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε 5η 30 Αυγούστου. Έτσι και έρθει κάποιος και πει καλό χειμώνα, δεν θα του ξαναμιλήσω. Πέρα το ότι 1η Σεπτεμβρίου είναι κανονικά φθινόπωρο και δεν είναι χειμώνας. Δεν ξέρω πώς έχει καθιερωθεί αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Δεν θα του ξαναμιλήσω, δεδομένο. Και το Σεπτέμβριο μπάνια θα κάνουμε. Μη σου πω για τον Οκτώβριο, έτσι μητσάρα. Έτσι. Ώρα για μπλε, ξεκινάμε. 5η 30 Αυγούστου 2018. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρήμη του ήχου Δημήτρης Μπαλόμπας, με δύο ενδιαφέροντα θέματα, κλεισμένα, ποδόσφαιρο και βόλεϊ. Κλεισμένα ενώ όσον αφορά συνεντεύξεις που θα έχουμε κατά διάρκεια της εκπομπής. Με μουσικές παινιές που θα μας βάλει τώρα ο Μίτσος, όχι σαν αυτές που παίζει στην ελεύθερη του ώρα. Γιατί αυτά που παίζει καλά είναι, δεν λέω, αλλά εμείς δεν τα ακούμε. Είμαστε πιο ροκτύποι. Ξεκινά και η κλήρωση σε λίγο του Champions League, της φάσης των ομίλων, για όσους ενδιαφέρονται. Θα έχουμε, θέλω να πιστεύω, σε λίγο ένα θέμα, αν και κλείνοντας το μεσημέρι το ραντεβού, το τηλεφωνικό, δεν είχα σκεφτεί ότι σε 7 είναι η κλήρωση του Champions League. Ίσως ο καλεσμένος μας να μην μπορεί αυτή την ώρα, εύχομαι να μπορεί. Έχει να κάνει με Ηρακλή και με Ηρακλή, πέρα από το Champions League, θα καταλάβετε σε λίγο, εφόσον με τον καλό τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας της εκπομπής BlueLibero, μία λέξη, bluelibero@yahoo.gr. Θα χαρώ να δεχτώ τα μηνύματά σας για όλα αυτά που συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν στον Ηρακλή το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, ό,τι αγαπάτε εσείς να στείλετε, να ρωτήσετε, να σχολιάσετε. Και νομίζω ότι όλων το ενδιαφέρον έχει να κάνει κυρίως με το ιδιοκτησιακό στην ΠΑΕ Ηρακλής. Μία ΠΑΕ Ηρακλής, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να καλυφθεί μέχρι 7 Σεπτεμβρίου. 30 έχουμε σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη μου, 31 πάει ο μήνας. Αύριο έχουμε ακόμα μία μέρα για τον Αύγουστο. Πόσες είναι, 7-8 μερούλες. Δεν είναι πολλές. 7 Σεπτεμβρίου πρέπει να καλυφθεί το μετοχικό κεφάλαιο. Είναι οριστική ημερομηνία, πρέπει όπως και δίποτε να γίνει. Τις τελευταίες μέρες έχουν γίνει πράγματα όσον αφορά τους δύο που ενδιαφέρονται, και τον Καρίμ Σορούρ και τον Τόμ Παπαδόπουλο. Πέρα από τις δηλώσεις. Δεν ξέρω αν πρέπει ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα να μένουμε μόνο στις δηλώσεις. Γιατί οι δηλώσεις είναι δηλώσεις, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Μπορεί να ακούγεται λίγο ομό αυτό που λέω, αλλά δεν είναι κάτι παραπάνω. Και από τη στιγμή που στον Ηρακλή έχουμε καεί ούκο λίγες φορές, θέλουμε, νομίζω, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, να δούμε μόνο πράξεις και έργα και όχι δηλώσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτά που λένε όσοι ενδιαφέρονται δεν τα εννοούν, μην πάμε στο άλλο άκρο και τα ισοπεδώσουμε όλα, αλλά καλά είναι τα λόγια, καλές είναι οι δηλώσεις, καλά είναι τα πλάνα, καλά είναι τα οράματα, καλά είναι τα σχέδια, όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά επειδή είμαστε καμένοι, παραμένουμε επιφυλακτικοί, παραμένουμε προσεκτικοί, παραμένουμε προσγειωμένοι και πλέον έχουμε φτάσει στο διατάφτα. Το διατάφτα δεν αποκλείεται να είναι μέχρι και αύριο. Και έχουμε δύο πλευρές που ενδιαφέρονται και είναι ζεστές το ίδιο. Θετικό, δεν ξέρω, ταπεινή άποψη θα μεταφέρω τώρα. Για μένα θα ήταν πολύ ωραίο να τους δούμε και τους δύο μέσα. Πώς το εννοώ αυτό? Είτε να κάνει ένας από τους δύο πίσω και να μπει μόνο ως χορηγός, είτε να βρεθεί ένας τρόπος να μπουν και οι δύο με την δέσμευση ή την υποχώρηση ότι δεν θα είναι ο ένας από τους δύο μεγαλομέτωχος. Θα μου πεις, Γιώργο, γίνεται αυτό? Μάλλον δεν γίνεται. Αλλά όταν έχεις δύο που λένε ότι έχουν χρήματα και θέλουν να τα βάλουν στον Ηρακλή, γιατί να μην τους έχεις και τους δύο? Δύσκολο πάρα πολύ, ως απίθανο. Μικρή υποσημείωση και μια, έτσι, να θυμίσουμε ότι ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος εμφανίστηκε στον Ηρακλή κατά κάποιο τρόπο μέσω και της μεταγραφής του Κανακούδη. Μην κρυβόμαστε, όπως έγινε πέρυσι και με τον Άρη, με τις στενές φιλικές σχέσεις που έχουν οι δυο τους και καλά κάνουν οι άνθρωποι, για να βάλει χορηγία. Έτσι είχε ξεκινήσει η περίπτωση του Τόμ Παπαδόπουλου όσον αφορά το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Για να βάλει χορηγία. Αν δηλαδή στο τέλος ο Καρίμ Σορούρ είναι αυτός που
θα γίνει ο μεγαλομέτοχος της Παϊρακλής, γιατί να μην βάλει τη χορηγία που ήταν να βάλει ούτως ή άλλως ο Τόμ Παπαδόπουλος και να είναι διπλό το κέρδος της ομάδος. Μπορεί να χαζώ αυτό που λέω, αλλά φαντάζομαι ότι αν γινόταν θα ήταν το ιδανικό. Λεφτά δηλαδή να εισπράξει ο Ηρακλής και από τις δύο πλευρές. Τώρα που λέω λεφτά, εφόσον γίνει και η Παϊρακλής, περιμένουμε και την χορηγία για το προστινό μέρος της φανέλας στην ΠΕ του κυρίου Μπαλτίδη. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν έχει κολλήσει κάπου ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι με αυτή την προοπτική ήρθε ο Παύλος ο Μυροφορίδης στον Ηρακλή. Τώρα για τους δύο. Τι έχουν κάνει αυτοί οι δύο. Εδώ και ένα μήνα περίπου, ο Καρίμ Σορούρ έχει προχωρήσει όλη την γραφειοκρατική διαδικασία. Και με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και με την σύζυγός του που γράφτηκε μέλος του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ όπως και του Ιδρυτικού Σωματείου, όπως και τον Παπαδόπουλος. Αλλιώς δεν μπορούν να γίνουν μέτοχοι, πόσο μάλλον μεγαλομέτοχοι. Και τα έχει προχωρήσει όλα αυτά τα γραφειοκρατικά και δείχνει σχεδόν έτοιμη η πλευρά στο κομμάτι με τα χαρτιά, με τα έγγραφα. Με την πλευρά του να δηλώνει ότι μόλις είναι απόλυτα έτοιμοι, θα βάλουν και τα χρήματα για το μετοχικό κεφάλαιο που είναι, θυμίζουμε, περίπου 320.000 ευρώ. Από την άλλη, ο Τόμ Παπαδόπουλος τώρα ξεκινά να συγκεντρώνει αυτά τα έγγραφα, γιατί πρώτον, το ενδιαφέρον του ήρθε αργότερα χρονικά και δεύτερον, δεν χρειάζεται τόση χαρτούρα από τη στιγμή που έχει και ελληνική καταγωγή υπηκότητα, ενώ ο Αιγύπτιος είναι ξένος. Έχει στείλει και ένα ποσό, τώρα 50 είναι, 100.000 είναι, το έχει στείλει σαν να το έχει χαρίσει, εγώ αυτό καταλαβαίνω, για να προχωρήσουν κάποια ζητήματα στον Ηρακλή, αν λέει κάτι αυτό. Και παραμένει ζωστό το ενδιαφέρον και των δύο. Οτιδήποτε άλλο και αν πούμε, σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία και αν μπούμε, έχω την αίσθηση ότι θα κάνουμε, όχι λάθος απαραίτητα, αλλά δεν είμαστε αυτοί εμείς που θα αποφασίσουμε πρωτίστως και δεν είμαστε αυτοί εμείς, πόσο μάλλον η εκπομπή, που θα πει σε αυτούς που θα πάρουν απόφαση ποια να είναι αυτή. Σε καμία των περιπτώσεων. Ο κόσμος έχει την άποψή του, είναι σεβαστές όλες οι γνώμες και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να γίνει γρήγορα. Πρέπει να γίνει γρήγορα. Αύριο οπωσδήποτε πρέπει να βγει η είδηση από τον Ηρακλή ότι ο Τάδε θα είναι ο νέος μεγαλομέτοχος. Αύριο. Και λέω αύριο γιατί θα έχει μετά όλη τη βδομάδα μπροστά του μέχρι το 7 Σεπτεμβρίου να βάλει τα 320 και να πάρει τις μετοχές. Με απαραίτητη προϋπόθεση το 10% να ανοίξει τον Εραστέχνη. Αυτό δεν πρέπει να το συζητάμε καν. Καν. Δεν το συζητάμε καν. Τελειώσαμε. Δηλαδή, όποιος θέλει να πάρει τον Ηρακλή και λέει ότι δεν δίνω, που δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που, από τους δύο που δεν θέλει να δώσει, φαντάζομαι και οι δύο θέλουν. Όποιος δεν θέλει να δώσει το 10% δεν έχει καμιά δουλειά στον Ηρακλή. Πολύ απλά. Τα λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει να ξαναγίνουν. Επίσης, όποιος από τους δύο και να είναι ο νέος μεγαλομέτωχος Παϊρακλής, θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος δεν θα φτάσουμε στο ακραίο σενάριο να μην είναι κανένας από τους δύο και να μείνουμε πάλι μόνοι, με ή χωρίς εισαγωγικά. Όποιος από τους δύο πρέπει να ελέγχεται. Για να μην φτάσουμε πάλι στα πρόσφατα άσχημα παραδείγματα του παρελθόντος. Πώς θα ελέγχεται? Από το ΓΣ σίγουρα, με το 10% και από μια επιτροπή ελέγχου που μπορεί να είναι και από το ίδιο το ΔΣ. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι είτε η πλευρά Σορούρ είτε η πλευρά του Παπαδόπουλου θα βάλουν κάποιους από την διοίκηση του ποδοσφαιρικού Ηρακλή στο ΔΣ, γιατί ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις. Δεν ξέρουμε τι σκοπούς έχουν, ποιους θέλουν να βάλουν εφόσον επικρατήσουν και αναλάβουν η πλευρά τους ξεχωριστά την Παϊρακλής. Αυτό που πρέπει να γίνει γρήγορα. Αύριο. Είτε είναι ο Σορούρ, είτε είναι ο Παπαδόπουλος, είτε είναι οποιοδήποτε είναι. Δεν μένουμε στα πρόσωπα. Μένουμε
στην ουσία και η ουσία είναι ο Ηρακλής, και αυτό μας ενδιαφέρει όλους νομίζω. Το πώς αυτή η ομάδα θα πάρει σημαντικές οικονομικές ανάσες. Γιατί αν τις πάρει τώρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο χρόνος τρέχει, πρέπει να υπογραφούν συμβόλαια. Πρέπει να δοθούν χρήματα. Πρέπει να τρέξει η ομάδα. 16 του μηνός μπαίνει στη διαδικασία του κυπέλου. Γι' αυτό και μάλλον θα αναβληθεί το φιλικό που ήταν προγραμματισμένο στη Λάρισα με τον τοπικό Απόλλωνα. Λεπτομέρεια. 7 του μηνός νομίζω είναι η κλήρωση για το κύπελο. Μπαίνουμε, ξεκινάμε. Χωρίς επενδυτή, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και επίσης, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, μην μπούμε στη διαδικασία πάλι να τρογόμαστε μεταξύ μας. Όχι, μου άρεσε εκείνος, όχι, μου άρεσε ο άλλος. Ναι, οκ, αλλά εγώ ήθελα τον άλλον. Και εσείς γιατί διαλέξατε αυτόν. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, δεν θα βοηθήσουμε σε κανέναν. Και πόσο μάλλον δεν θα βοηθήσουμε τον Ηρακλή. Και φυσικά στην ερώτηση, ποιος από τους δύο είναι ο καλύτερος, γιατί έχουμε και αυτό τώρα. Ποιος από τους δύο πρέπει να πάρει τον Ηρακλή, ποιος πιστεύεις ότι θα βοηθήσει τον Ηρακλή και θα του δώσει όραμα και θα πάρει πρωτάθλημα, κύπελο και Champions League, μπορεί κάποιος να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση. Έχει μια σημαντική οικονομική δυνατότητα ο Παπαδόπουλος, έχει μια επιφάνεια όπως λένε και με τις φαρμακευτικές εταιρείες που διαθέτει ο Σορούρ στην Αίγυπτο. Μέχρι εκεί μπορεί κάποιος στην πράξη να ξέρει τι θα κάνουν στον Ηρακλή. Όποιος μπορεί να έχει τέτοιες ικανότητες, να είναι προφήτης, ας μας το πει. Να δει 2-3 χρόνια μπροστά, να μας πει τι θα γίνει. Ακούτε λίγο παραπάνω μουσική και ZZ Top, γιατί προσπαθούμε να έχουμε στη γραμμή μας ένα ενδιαφέρον, θεωρώ, τηλεφωνικό θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτά είναι λοιπόν τα γεγονότα, τα νέα, τα στοιχεία, όπως θέλετε πείτε το, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Τελειώνει η εβδομάδα αύριο, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο συνήθως δεν υπάρχουν εξελίξεις, τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα, εκτός από πάντα. Και ίσως αύριο Παρασκευή είναι η καθοριστική ημέρα για να πάρθει μια απόφαση, για να φανεί στο τέλος αν ο Σορούρ έχει κάποιο προβάδισμα ή αν ο Παπαδόπουλος είναι αυτός που θα πάρει τις μετοχές. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε δύο. Ηρακλής, εκεί που δεν υπήρχε κανένας, ξαφνικά είναι ταυτόχρονο το ενδιαφέρον. Και οι δύο είναι ζεστοί και οι δύο έχουν προχωρήσει και οι δύο έχουν κάνει τις κινήσεις τους. Λίγο παραπάνω στο Ρούρ, όσον αφορά τα χαρτιά και τα έγγραφα, εξηγήσαμε τους λόγους, χωρίς αυτό να σημαίνει απόλυτα κάτι. Χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και σίγουρα τεράστια ευθύνη σε αυτούς που θα πάρουν την απόφαση, και μετά η ευθύνη θα ανήκει σε αυτούς που θα αναλάβουν την ΠΑΕ Ηρακλής. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, το λέγαμε και τις προάλλες, όσον αφορά το αν θα υπάρξει νέα μεταγραφή, θα κριθεί από αυτό. Ποιο είναι το αυτό? Το αυτό είναι οι μεταγραφικές εξελίξεις, οι διοικητικές εξελίξεις. Αν προκύψει επενδυτής σύντομα, θα προκύψουν και μεταγραφές. Πρώτη, μάλλον, του Μιχάλη Μπαστακού, που ενδιαφέρει πολύ τον Ηρακλή και ο ίδιος από ό,τι φαίνεται θέλει να επιστρέψει στο Καφτατζόγλιο. Εάν δεν προκύψουν άμεσα, σύντομα, γρήγορα διοικητικές εξελίξεις, τότε όπως καταλαβαίνετε δεν θα προκύψουν και μεταγραφικές εξελίξεις. Για το αγωνιστικό κομμάτι, το Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου με τον νέο μήνα θα γίνει το φιλικό στο Πανθεσσαλικό με τον Ολυμπιακό Βόλο, ομάδα που έχει ενισχυθεί και πάει να ανέβει φέτος από την Γάμα στη Β'. Στις 7 το απόγευμα θα ακούσετε ζωντανά το παιχνίδι από το Βόλο. Το επόμενο τεστ είναι παρουσία, θέλω να πιστεύω, αρκετού κόσμου, ευκαιρία καθώς θα έχουν επιστρέψει όλοι να δοθούν και διαρκείας.
να γίνει κάτι στο οικονομικό κομμάτι, να μπουν κάποια έσοδα στην ομάδα. Αυτό είναι 8 του μηνός, Σάββατο, ώρα ακόμα περιμένουμε να μάθουμε, με την Λάρισα. Με αφορμή και τη διακοπή του πρωταθλήματος Super League λόγω υποχρεώσεων της εθνικής ομάδος. Έχουμε λοιπόν 1η Σεπτεμβρίου στο Βόλο με τον Ολυμπιακό Βόλου. 8 Σεπτεμβρίου πάλι Σάββατο στο Καφτανζόγλιο με την Λάρισα. Ήταν να υπάρξει το φιλικό, όπως είπα και πριν, με τον Απόλλωνα εκτός έδρας στη Λάρισα, με τον Απόλλωνα Λάρισας, αλλά η ΕΠΟ έχει ορίσει 16 Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, Κυριακή, να γίνει παιχνίδι κυπέλου για την τρίτη φάση όπου θα συμμετέχουν και οι ομάδες της Β' Εθνικής, που σημαίνει ότι δεν μπορεί Ρακλή να πάει στη Λάρισα να παίξει φιλικό και να παίξει μετά και κύπελο την επόμενη μέρα. Θα περιμένουμε. Την άλλη εβδομάδα θα γίνει και η κλήρωση να δούμε και για τον θεσμό αυτό. Γιατί όχι, ο Ηρακλής να μην προχωρήσει όσο μπορεί στη διοργάνωση του κυπέλου χωρίς να του κάνει κακό, έτσι, χωρίς να του έρθει μπούμερακ. Και μετά έχει οριστεί τελευταίο φιλικό με τον Εγινιακό στο Εγίνιο. Θα είναι μετά το κύπελο, που σημαίνει 22 Σεπτεμβρίου, πάλι ημέρα Σάββατο. Το κύπελο είναι Κυριακή 16, εκτός έδρας θα είναι, καθώς σε αυτή τη φάση οι ομάδες κατώτερης κατηγορίας θα έχουν την έδρα, είναι γηπεδούχες. Στο μπάσκετ η ομάδα συνεχίζει να προετοιμάζεται. Θα δώσει και το πρώτο φιλικό, θα ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία να μπαίνει. Και το βόλεϊ που ανακοίνωσε χθες αθλητή, θα μιλήσουμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και για αυτή την μεταγραφή, την προσφατή του Κλίντι. Μάλλον Κλίντι θα το φωνάζουμε. Κλίντι Ριανταρόσα, όπως είναι το πλήρες όνομά του, που έπαιζε στην Βραζιλία και στην δεύτερη κατηγορία, αλλά και στη Σούπερ Λίγκα της Βραζιλίας. Πολλά βιντεάκια κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με μαλλί φελαϊνή, αλλά αυτό δεν μας απασχολεί. Μας απασχολεί τι θα κάνει στον αγωνιστικό χώρο ο Βραζιλιάνος. Βραζιλιάνος είναι. Έγινε άμα ξέρει βόλεϊ, θα ξέρει, δεν μπορεί. Αρκετά παθιασμένος. Το έχουν οι Λατίνοι αυτό. Ένας παίκτης που μακάρι να αποδειχτεί ίντι. Τον θυμάστε τον ίντι που ήρθε χωρίς να τον ξέρει η μάνα του, που λέει ο λόγος. Μια χαρά τον ήξερε η μανούλα του, εμείς δεν τον ξέραμε. Όπως είχε έρθει και ο Άχρεμ που δεν τον ήξερε η μάνα του. Θυμάμαι τότε που είχα πει ο Άχρεμ στον Ηρακλή και όταν έλεγα ότι είναι Λευκορώσος, που όποτε άκουγα εκείνη τη μέρα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν φλασιά. Τότε είχε έρθει ο Έντι και ο Ηρακλής πήρε πρωτάθλημα με τον Ίντι. Βέβαια, δεν λέω ότι θα πάρει πρωτάθλημα ο Ηρακλής τώρα με τον Κλίντι, Ίντι και Κλίντι, αλλά είναι ένας Βραζιλιάνος που έχει κάποια στοιχεία και στην υποδοχή και στην επίθεση κυρίως, που θέλει ο Ορφανός, θέλει ο Ηρακλής. Μακάρι αυτό το παιδί να βοηθήσει, σύντομα θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Η υπόλοιπη ομάδα προπονείται κανονικά με διπλές μάλιστα προπονήσεις. Σε λίγο θα τελειώσει η απογευματινή. FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 blue-libero-papaki-yahoo.gr. Δυστυχώς η κινητή τηλεφωνία δεν μας επέτρεψε να έχουμε ένα ωραίο θέμα ενδιαφέρον, μακάρι να γίνει αύριο. Ίσως και το ότι γίνεται τώρα η κλήρωση του Champions League δεν μας το επιτρέπει αυτό. Μάλλον ο καλεσμένος μας δεν είναι τώρα διαθέσιμος. Θα το επιχειρήσουμε ξανά αύριο να τον έχουμε κοντά μας. Ένα θέμα που αφορά έμεσα και τον Ηρακλή. Θα κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση, θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, Μιτσάρα μου, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα να επανέλθουμε με όσα νέα υπάρχουν και φυσικά να μιλήσουμε και με μια συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει για το βόλεϊ. Α, πριν πάμε, που είναι να μην το ξεχάσω. Δώσε μια πενιάρηση, Μίτσο, να το βρω. Το βρήκα. Λοιπόν, υπάρχει ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος για τα τμήματα υποδομών και για τις εγγραφές. Από τη Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου, αρχίζουν οι εγγραφές για παιδιά γεννημένα από το 2004 μέχρι το 2012. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου στη Μίκρα Δευτέρα με Παρασκευή.
ώρες 10 το πρωί ως 6 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6936-915. Συγγνώμη. 6936-913-546 και 6989-679-658. Ο κύριος Γιάννης Δαλαμπύρας είναι υπεύθυνος. Καλώς να ορίσουν τα μικρά Ηρακλάκια για να γραφτούν από ηλικίες 2004-2012 στις ποδοσφαιρικές ακαδημίες του Ηρακλή. Είναι απαραίτητες. Και απαραίτητες είναι να δημιουργηθούν και η ΚΑΠΑ 19 και η ΚΑΠΑ 17 και η ΚΑΠΑ 15. Τα έχουμε πει ένα σωρό φορές. Καλησπέρα στη φίλη την Νατάσα. Εμφανισιακά μοιάζει του Φραντς Γκραβορκά, ας μοιάζει και παικτικά καλησπέρα. Ναι, δεν είχε τόση αφάνα ο Γκραβορκά, αλλά όντως το σουλούπι του φέρνει η Νατάσα. Να είσαι καλά. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Συνεχίζουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Θυμίζω τρόπος επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blueliberopapakiyahoo.gr. Πάντα με το χορηγό μας τον Καρφόπουλο, με τα ωραία του χρώματα, με τα βερνίκια του σε τιμές χοντρικής λιανικής, αντιπρόσωπος όλων των επώνυμων εταιριών. Βραζιλιάνικο χρώμα, μιας και μιλάμε για το χορηγό μας τον Καρφόπουλο, δίνει πλέον από χθες μετά την ανακοίνωσή του, αν και δεν έχει πατήσει ακόμα το πόδι στη Θεσσαλονίκη, ο Κλίντι, για τον οποίο θα μας μιλήσει ο προπονητής του Ηρακλείου, Γιάννης Ορφανός. Φυσικά θα πούμε και πολλά, αλλά έχουμε αρκετά καιρό να τα πούμε εδώ στην ώρα για μπλε. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα. Και καλή αρχή, μιας και ξεκινήσατε και την προετοιμασία, με υγεία πάνω απ' όλα για σένα, για τους συνεργάτες σου, για δυστυχώς όλη την ομάδα. Τι έγινε? Με το μικρό το Δημήτρη τον Μούχλια, είχε ένα κατεχματάκι από ένα πέσιμο που έκανε. Τώρα έγινε αυτό? Έχει δύο μέρες, τρεις. Δυστυχώς δεν ξεκινήσαμε. Ναι, γι' αυτό είπα εγώ υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία είναι πάνω απ' όλα. Είναι κάτι το σοβαρό, μιας και το αναφέρετε. Εντάξει, θα τον φέρει λίγο πίσω. 4-5 εβδομάδες από την προετοιμασία. Ναι. Δυστυχώς θα χάσει την προετοιμασία. Ναι, είναι βασικό αυτό. Είναι βασικό. Ναι. Και είναι και τέτοια ηλικία που είχε όλο τον ενθουσιασμό να βέβαια, μπει βέβαια στην ομάδα. Απλώς είναι το ότι η υγεία όταν λέμε είναι σημαντικό. Το εννοούμε, σημαντικό κομμάτι σε μια είναι το πιο σημαντικό πραγματικά κομμάτι σε μια ομάδα. Εννοείται. Αυτή τη στιγμή έχετε όλα τα όπλα, αν εξαιρέσουμε τους δύο ξένους. Ναι. Και τον Δημήτρη που τραυματίστηκε. Εντάξει, και τον Δημήτρη που τραυματίστηκε. Ναι, περιμένουμε περίπου στις 10 Σεπτεμβρίου να έρθουν οι δύο ξένοι και μετά όλη η ομάδα να έχει περίπου 3-4 εβδομάδες προετοιμασία πλέον όλοι μαζί για να μέχρι το ξεκίνημα του League Cup και αργότερα του πρωταθλήματος. Πρώτα φυσικά να θυμίσουμε ότι είναι το League Cup όσον αφορά χρονικά τις υποχρεώσεις του Ηρακλή με ΠΑΟΚ και Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Και Κομωτίνη. Και Κομωτίνη, ναι, σωστά, που έχει ανέβει στην Α1. Και μετά έρχεται το πρωτάθλημα, αργεί το πρωτάθλημα. Ίδια ημερομηνία θα έρθει και ο Φέργκισον και ο Κλίντι. Εντάξει, πάνω κάτω. Πάνω κάτω όμως με 3-4 μέρες διαφορά. Μπορεί και την ίδια μέρα, αναλόγως τώρα λίγο με τα εισιτήρια που θα βρούνε για να έρθουν οι παίκτες. Αλλά οι ημερομηνίες είναι εκεί, μέσα στην ίδια εβδομάδα θα έρθουν οι παίκτες. Θα κάνω μία κλεισέ ερώτηση. Ικανοποιημένος από τις μεταγραφές? Και την ολοκλήρωση του ρόστερ, γιατί νομίζω ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ. Ναι, ναι, ικανοποιημένος είμαι. Θεωρώ ότι έχουμε φτιάξει ένα καλύτερο σύνολο από πέρσι. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αυτό πρέπει να αποδειχτεί βέβαια και μέσα στο γήπεδο. Ναι, είμαι ευχαριστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία και από τις μεταγραφές που γίνανε και από την ομάδα. Εντάξει, περιμένουμε βέβαια να έρθουν και οι δύο παίκτες για να δέσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Απλώς το θετικό είναι ότι ο κορμός της ομάδας έχει παραμείνει ο ίδιος, οπότε το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί η ομάδα έτσι να βρεθεί και να παρουσιάσει ένα ομαδικό σύνολο δεν θα χρειάζεται πολύ, γιατί ο κορμός είναι ο περσινός. Και νομίζω ότι θα βοηθήσουν και τους ξένους και τα νέα παιδιά ήδη τα έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπουν στο κλίμα της ομάδας. Mm-hmm. Θετικό είναι και ότι μάλλον φεύγει από το μυαλό του Γιάννη Ορφανού εκείνο το συννεφάκι που έβγαινε είτε σε προπονήσεις είτε σε παιχνίδια και δεν έβλεπε βάθος πάγκου και έλεγε τι κάνω τώρα. Θέλω να θυμίσω ότι ο Ηρακλής έπαιζε με δύο κεντρικούς για μήνες πολλούς και είχε δύο κεντρικούς στις προπονήσεις. Θέλω να θυμίσω ότι έφτασε σημείο να παίζει χωρίς το βασικό του διαγώνιο γιατί υπήρχαν τραυματισμοί ή όταν έλειπαν κάποιοι ακραίοι.
Τώρα μπορεί ο Γιάννης Ορφανός να κοιμάται περισσότερο ήσυχος, κυρίως και κατά διαχείριση των προπονήσεων και των παιχνιδιών, και να λέει: έχω επιλογές και στον πάγκο. Αν μου λείψει αυτός, θα βάλω αυτόν, για παράδειγμα. Υπάρχουν επιλογές. Υπάρχουν οι επιλογές αυτές που λες, ότι υπάρχουν κάποια παιδιά. Βέβαια, υπάρχουν και νέα παιδιά. Ναι. Μην το ξεχνάμε ότι ο Δημήτρης Μούχλης, ας πούμε, είναι ένα νέο παιδί, ο οποίος είναι πίσω από το... από τον Ντόλι τον Αρμενάκη. Οπότε πρέπει να δούμε, πρέπει να δουλέψει και ο ίδιος πολύ για να φτάσει στο επιθυμητό σημείο να γυρνάω στον πάγκο και να λέω ότι έλα Δημήτρη, μπαίνεις μέσα να κάνεις μια αλλαγή, να παίξεις μέσα. Αυτό θέλει μεγάλη διάρκεια. Στις άλλες θέσεις όμως υπάρχει βάθος. Στις άλλες θέσεις ακριβώς υπάρχει. Τώρα έχουμε το... υπάρχει ο Τζουμάκας, υπάρχει ο Μούχλιας. Μην ξεχνάμε ότι αυτά τα παιδιά βγάλανε ένα μισό γύρο πέρυσι το... και όχι μόνο το βγάλανε, τον βγάλανε και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή κάνουν τρομερά παιχνίδια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτά τα παιδιά πλέον για μένα είναι λύση. Είναι λύση. Και γιατί όχι, γιατί να γυρνάω να διεκδικήσουν και μια θέση βασική. Και αυτό νομίζω ότι θέλουν να κάνουν και τα ίδια τα παιδιά. Πλέον στους κεντρικούς υπάρχουν δύο παιδιά. Δηλαδή υπάρχει όντως, υπάρχει ένα... ανακούφιση πλέον που έχετε τέσσερις κεντρικούς. Υπάρχει μια, ακριβώς, υπάρχει μια ανακούφιση. Και βέβαια και μέσα από τις προπονήσεις. Γιατί πέρσι είχαμε περάσει μια περίοδο η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολο στο να κάνουμε προπόνηση. Ναι. Γιατί λέμε για τα παιχνίδια καλά, καλός, αλλά άμα δεν γίνουν τα πράγματα αυτά που πρέπει μέσα από την προπόνηση. Γιατί υπενθυμίζω ότι τα παιχνίδια κερδίζονται Δευτέρα έως Παρασκευή και απλώς το Σάββατο πάμε και παίζουμε το παιχνίδι. Το αν θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε γίνεται μέσα σε όλη την εβδομάδα, δουλεύουμε για αυτό το πράγμα. Το θυμάμαι αυτό να το λέτε σε κάποια μάτς, σε κάποιες ήττες. Για παράδειγμα θυμάμαι εκείνη την ήττα στην Αθήνα από τον Εθνικό που λέγατε ότι δεν ήμασταν καλά όλη την εβδομάδα. Το ότι ήρθαμε και παίξαμε, αλλά το θέμα είναι τι κάναμε όλη την εβδομάδα και εμείς όλη την εβδομάδα δεν κάναμε όπως θέλαμε προπόνηση. Και τώρα μου το φαίνεται ξανά στο μυαλό μου αυτό που λέτε το Δευτέρα με Παρασκευή. Πολλοί κόσμοι δεν το καταλαβαίνει γιατί νομίζω ότι θα πάω το Σάββατο να τα δώσω όλα να κερδίσω ό,τι και να έχω κάνει μέσα στην εβδομάδα. Το Σάββατο απλά παίζουμε το παιχνίδι. Ναι. Δευτέρα με Παρασκευή κερδίζουμε ή χάνουμε το παιχνίδι μέσα από τις προπονήσεις. Αν μέσα από τις προπονήσεις κερδίζω, θα κερδίσω και το Σάββατο. Αν μέσα από τις προπονήσεις χάνω, θα χάσουμε και το Σάββατο. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπω την ομάδα, αυτό πέρσι πολύ σωστά θυμήθηκες, ότι την προηγούμενη εβδομάδα πριν από αυτό το παιχνίδι, η ομάδα μόνο προπόνηση δεν έκανε. Ναι. Οπότε δεν περίμενα να πάμε το Σάββατο και να δω κάτι διαφορετικό. Αυτό περιμένω αυτό το πράγμα να συμβεί. Αυτό το βλέπουμε μέσα από τις προπονήσεις. Αυτό το πράγμα φέτος πιστεύω ότι θα είναι πολύ βελτιωμένο, ότι θα είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί στις προπονήσεις μας, θα γίνονται τρομερές προπονήσεις και τρομερές κόντρες μεταξύ πρώτης, δεύτερης ομάδας και αυτό θα μας βοηθήσει να ανέβουμε, να πάμε ένα ακόμα επίπεδο. Το ένα ακόμα επίπεδο ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Θεωρείτε, coach, ότι έχει ανέβει ένα level η ομάδα σε σχέση με πέρυσι? Ναι, στα χαρτιά βέβαια. Ναι, χαρτιά. Ναι, αυτό που έχετε πιστεύω, μπροστά, ναι, σας, πλέον με τις κινήσεις που έχουν γίνει. Όντως, έχουμε την προσθήκη ενός ξένου, έχουμε όντως περισσότερα παιδιά στη διάθεσή μας. Νομίζω ότι έχουμε κάνει το ένα βήμα και ένα σκάλι παραπάνω. Και σιγά σιγά ρεώνουν και λίγο τα σύννεφα περί όσο αφορά τον Ηρακλή. Mm-hmm. Γιατί ο Ηρακλής έχει περάσει δύσκολα, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι βγήκαμε. Τερματίσαμε φέτος, φτάσαμε στον τελικό, τερματίσαμε στην κανονική περίοδο μέσα στην τετράδα. Πήραμε, αυτό δεν είναι φωτοβολίδα, αυτό εννοώ, δεν έγινε μια χρονιά και φέτος ψαχνόμαστε. Η ομάδα ενισχύθηκε και δουλεύει πάντα προς το καλύτερο και στο παραπάνω βήμα. Και τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια που είμαι εγώ, αυτό αποδεικνύουμε ότι κάθε χρονιά είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Και αυτή η χρονιά τι καλύτερο μπορεί να φέρει από την προηγούμενη? Τι καλύτερο. Καταρχάς είναι πολύ δύσκολο και πολύ σημαντικό να κρατήσουμε τα κεκτημένα. Υπάρχει ένα σύνθημα, θα το δανειστώ λίγο, το ούτε βήμα πίσω. Το ανεβάζουν πολλές φορές, το βλέπω στα social media και φίλοι του Ηρακλή, ούτε βήμα πίσω. Ναι. Αυτό είναι το μότο το δικό μας, ούτε βήμα πίσω. Δηλαδή κανένα βήμα πίσω όσο αφορά την περσινή χρονιά, πάντα να κρατήσουμε τα κεκτημένα και αν μπορούμε να φτάσουμε... να φτάσουμε και να καταφέρουμε τα ίδια πράγματα και φέτος. Είναι δύσκολο. Το πράγμα δεν είναι, ξέρεις, δεν είναι δύσκολο, δεν είναι
Δύσκολο είναι βασικά να φτάσεις σε ένα τελικό, ας πούμε, κυπέλου, όπως το κάναμε πέρσι. Πάρα πολύ δύσκολο και μέσα από δύσκολη διαδικασία. Ακόμα πιο δύσκολο είναι και το επίπεδο, αυτό που λέμε το βήμα παραπάνω, να το ξανακάνεις και την άλλη χρονιά. Δύσκολα φτάσαμε να μπούμε μέσα στην τετράδα, μέσα από προβλήματα. Ακόμα μεγαλύτερο, ακόμα πιο δύσκολο είναι να το ξανακαταφέρεις και την επόμενη χρονιά. Να το καταφέρεις πάνω και την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι το επόμενο επίπεδο. Να κρατήσουμε τα κεκτημένα. Και πλέον υπάρχουν και άλλες ομάδες που μπαίνουν. Και αυτές το είχαμε συζητήσει και άλλη φορά. Ακριβώς. Το επίπεδο, ακριβώς είναι το επόμενο πράγμα που ήθελα να πω, είναι ότι φέτος έχουμε δύο ομάδες και δύο σωματεία που έχουν και αυτοί βαριές φανέλες, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όπως είναι η ΑΕΚ, και οι οποίες έχουμε δει ότι η ΑΕΚ ανέβηκε φέτος, δυναμώσανε πάρα πολύ και αυτές οι ομάδες, εξοδέψαν αρκετά λεφτά στο να φτιάξουν και αυτές ανταγωνιστικές ομάδες, οπότε περιμένουμε ένα πολύ πιο δύσκολο πρωτάθλημα σε σχέση με το περσίνο. Οι αγαπημένοι στόχοι του Γιάννη Ορφανού παραμένουν τα δύο Final Four. Όπως κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο αυτό, ναι. Το να είμαστε εκεί, να είμαστε στην τετράδα, να είμαστε στην elite, να μας βλέπουν στην τηλεόραση και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Ακριβώς. Έχω ξαναπεί, είναι γιορτή. Είναι γιορτή και όταν βρίσκεσαι εκεί πέρα έχεις πιθανότητες, γιατί όχι να σηκώσεις μια κούπα. Αρκεί να βρίσκεσαι εκεί. Αν δεν βρίσκεσαι εκεί δεν έχεις καμία πιθανότητα. Ναι, και όπως σωστά έχετε πει κάποια στιγμή πέρυσι, ότι για να τη σηκώσεις την κούπα πρέπει να είσαι συχνά εκεί, γιατί αν είσαι εκεί μια φορά στα 10 χρόνια ακριβώς, δεν έχεις ακριβώς. Και τις εμπειρίες, δεν είσαι κοντά. Αν καταφέρει ο Ηρακλής να βρίσκεται εκεί πέρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σηκώσει και την κούπα κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα το θέμα είναι να βρίσκεσαι εκεί πέρα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο δικός μας στόχος, να είμαστε εκεί πέρα. Αν είμαστε εκεί, όπως ξαναείπα, είναι ακριβώς αυτό, ότι έχουμε πιθανότητα να το σηκώσουμε. Μια, δυο, του κλέστη, τρεις. Κάποια στιγμή θα γίνει. Και λίγο... Κάποια στιγμή θα γίνει. Ναι. Και εσείς και ο Στέφανος Ωνανάς, πολλές φορές σας βλέπουμε καλοντημένους στον πάγκο. Φέτος νομίζω ότι θα είναι ακόμα καλύτερο αυτό, καθώς έχουμε και Ευρώπη. Και το κουστούμι ομορφαίνει με την Ευρώπη και τα ταξίδια. Ομορφαίνει, αλλά εμάς τους τροποντές μας στενεύει. Σας στενεύει, καλύτερα φόρμες. Δεν νιώθουμε άνετα μέσα. Αυτό τώρα, μιας και το αναφέρουμε, coach, είναι μια απορία που την έχω εγώ από πιτσιρικάς. Ίσως κακώς δεν την έχω εκφράσει την πόση. Υπάρχει κάποιος κανόνας, κάτι, το να πότε να φοράς κοστούμι, πότε να φοράς φόρμα ή οτιδήποτε άλλο? Είναι στο χέρι του κάθε προπονητή? Όχι, είναι κανονισμοί. Είναι κανονισμοί, έτσι. Δεν είναι από τη Λίγκα ότι είμαστε υποχρεωμένοι να φοράμε κοστούμι. Στην Ευρώπη φαντάζομαι τι θα σας πούνε. Μπα όχι, μην νομίζεις ότι είναι πάντα η Ευρώπη είναι ακόμα πιο καλοντημένη, ακόμα πιο... Όχι, μπορεί να στην Ευρώπη να ισχύει και το φόρμα, δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα είναι και κουστούμια. Σε εισαγωγικά πάντως ο Ηρακλής φοράει το ευρωπαϊκό του κουστούμι μετά από χρόνια και χαιρόμαστε όλοι γι' αυτό. Ακριβώς, αυτό είναι το σημαντικό, ότι καταφέραμε μετά από χρόνια να ξαναβρεθεί ο Ηρακλής στην Ευρώπη. Εμείς το βλέπουμε ως κάτι που έπρεπε να γίνει. Το ξέραμε, ήταν στόχος μας να μπούμε στην Ευρώπη και να παίξουμε Ευρώπη. Και σιγά σιγά να ανακτήσουμε, ξαναλέω, την έγκλη αυτή της ομάδας. Αυτή την παλιά έγκλη που είχε η ομάδα μας. Σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, αυτή να αρχίσει να υπάρχει πάλι. Και αυτό θα μας βοηθήσει μέσα από την Ευρώπη, πιστεύω. Είναι μακριά. Είναι τέλη Νοεμβρίου το πρώτο παιχνίδι στην Πορτογαλία, αν θυμάμαι καλά. Και αρχές Δεκεμβρίου το δεύτερο στη Μίκρα. Έχετε μπει καθόλου στο να δείτε τις ομάδες αυτά ή λέτε ότι το καθένα στον καιρό του? Γιατί πλέον περιμένουμε και νικητή ζευγαριού, έτσι. Μπενφίκα Πάφος δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ακριβώς, ναι. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Εντάξει, σίγουρα το φαβορί είναι η Μπενφίκα. Αλλά όχι, δεν είναι, νομίζω ότι κοιτάμε από τώρα. Δεν μας απασχολεί, το έχουμε αφήσει. Πρέπει να δούμε όταν θα φτάσει ο καιρός σε τι κατάσταση είμαστε. Δηλαδή δεν στοχεύουμε από τώρα εκεί. Ο στόχος μας αρχικά είναι ένας που είναι και άμεσος. Δηλαδή έχουμε το League Cup, το να καταφέρουμε να προκριθούμε. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος που έρχεται και δυστυχώς έρχεται πρώτος. Δηλαδή τα πρώτα παιχνίδια
που θα δώσουμε επίσημα, υπάρχει ο στόχος της πρόκρισης στην επόμενη φάση του League Cup. Mm-hmm. Και αμέσως μετά το πρωτάθλημα, που καταλαβαίνεις ότι η αρχή είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει καλά η ομάδα και για την ψυχολογία της ομάδας και για την ψυχολογία του κόσμου. Περιμένουμε το ίδιο, να είναι το ίδιο θερμός ο κόσμος και φέτος. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Και να μην επιτρέψουμε σε κανέναν όλη τη χρονιά, όπως το κάναμε κατά κόρον πέρσι, να περάσει μέσα από τη Μίκρα. Δηλαδή το ίδιο στόχος θα είναι, η Μίκρα να είναι απόρθητο κάστρο για μας. Ξεκίνησα την κουβέντα μας με αφορμή και την χθεσινή μεταγραφή. Τώρα θα πάω σε αυτήν. Δυστυχώς, πέρα από τα βιντεάκια, δεν μπορούμε, γιατί το παιδί έπαιζε, ο Κλίντι έπαιζε μόνιμα στη πατρίδα του, στη Βραζιλία και σε κάποιες άλλες χώρες όπως η Ινδονησία που δοκίμασε. Δεν έχουμε. Δεν άκουσα. Και στα Εμιράτα. Και στα Εμιράτα, ναι, σωστά. Δεν τον έχουμε δει, έτσι όπως και εσείς δεν τον έχετε δει από κοντά. Αλλά φυσικά ως προπονητής θα θέλαμε να ακούσουμε το δικό σας σχόλιο για αυτή την επιλογή. Γνωρίζω βάσει του ρεπορτάζ ότι ήταν αρκετοί οι ξένοι ακραίοι που ήταν στη λίστα σας κατά κάποιο τρόπο και από Αμερική, ίσως και κάποιες άλλες χώρες. Τελικά η απόφαση είναι για τον συγκεκριμένο. Δώστε μας το στίγμα για το τι μπορούμε να περιμένουμε από τον Βραζιλιάνο. Είναι ένας παίκτης έμπειρος. Ξεκινάμε από αυτό, ένα πολύ έμπειρο παιδί. Και σαν είναι ένας overall παίκτης. Δηλαδή ένας παίκτης το οποίο δεν έχει, όλα τα στοιχεία είναι καλά. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι κάποιο υπερτερή κάποιο στοιχείο από το άλλο. Δεν είναι αυτό που λέμε ότι ένας παίκτης ο οποίος είναι μόνο καλός επιθετικός. Είναι σούπερ επιθετικός και κακός υποδοχέας. Αυτό είναι ο overall. Είναι καλός υποδοχέας, καλός επιθετικός, καλός μπλοκέρ, mm-hmm. καλός αμυντικός, καλός σερβερ. Από αυτά που έχουμε δει και έχω δει από όλα τα βίντεο. Είναι ένας παίκτης που θα μας βοηθήσει δηλαδή σε όλους τους τομείς και θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, γιατί θα μας δέσει σε πολλά σημεία που υπάρχει κάποια κενά. Δεν ναι, είναι παρακαλώ. Ο κλασικός, ας πούμε, ο κλασικός παίκτης, ο επιθετικογενής. Ο killer. Ο super killer παίκτης που θα του πετάξει μια μπάλα. Okay, δεν είναι αυτό το κομμάτι. Και να έχει πρόβλημα στην υποδοχή, ας πούμε, να το σημαδεύουν και να υπάρχει σοβαρό θέμα. Είναι καλός παίκτης, είναι καλός επιθετικός, είναι ένα ψηλό παιδί κοντά στα 2 μέτρα, με πολύ καλά στοιχεία και στα τρία χαρακτηριστικά που θέλουμε στο βόλεϊ, δηλαδή και στην υποδοχή και στην επίθεση και στο μπλοκ. Στόχος σας είναι να δοθούν επιθετικές ανάσες στον Αρμενάκη, τι θέλω να πω. Εντάξει, πέρυσι ήταν και μια χρονιά δύσκολη από την άποψη ότι δεν υπήρχαν και πάρα πολλές επιλογές επιθετικά. Να μοιραστεί λίγο, να υπάρχει περισσότερος πλουραλισμός, να μην περιμένουμε 30 και 35 μπάλες ή 50 μπάλες από τον Ντόλι, να πάει και στους δύο ακραίους, να πάει και στο κέντρο. Ο Κώστας με την κατάλληλη υποδοχή μπορεί να το κάνει αυτό, έτσι δεν το συζητάμε. Ωραία, ξεχνάμε ότι έχουμε ένα Σωτήρη στο Σωτηρίο. Βεβαίως. Ένα καινούριο πρόσωπο για μας, που κι αυτός θα πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κι αυτός της επίθεσης. Είναι ο Βραζιλιάνος που θα πάρει κι αυτός μεγάλο κομμάτι της επίθεσης. Είναι ο Μπάιρον, ο οποίος φέτος έρχεται με άλλες συνθήκες. Ξεκινάμε από άλλη βάση με το παιδί. Έρχεται και ο Ντίνας. Νομίζω ότι δεν θα είναι η ομάδα, δεν θα έχει καμία σχέση. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα είναι μονότονη όπως πολλές φορές πέρσι συνέβη. Ναι. Αναγκαστικά μιλάμε, έτσι δεν προσθέτω. Ναι, ακριβώς. Γιατί μιλάμε για εμπειρία, παιδιά. Όλη η ομάδα έχει πάρα πολύ εμπειρία. Και ο Σωτήρης του Σωτηρίου είναι ένα παιδί έμπειρο. Και ο Βραζιλιάνος αυτός που φέραμε είναι έμπειρος. Και ο Θάνος ο Ντίνας. Και νομίζω ότι θα υπάρχει επιθετικός πλουραλισμός. Το πρόγραμμα coach, για να μην σας κουράσω άλλο και ευχαριστώ για τα όσα ενδιαφέροντα μας λέτε, πώς είναι από εδώ και πέρα, έχουν προγραμματιστεί ήδη κάποια φιλικά να περιμένουμε, ίσως κάποιο τουρνουά? Εντάξει, αυτό είναι λίγο ακόμα, το πρόβλημα το δικό μας είναι ότι ξεκινήσαμε εμείς και δεν έχουν ξεκινήσει οι άλλες ομάδες προετοιμασία. Τώρα αυτήν την εβδομάδα ξεκινάνε, οπότε ναι.
Το δεύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι δεν έχουμε κοντινή ομάδα για φιλικά. Δηλαδή πέρσι είχαμε την Νίκη Γηνίου που ήταν και αυτή στην Α1, ήταν κοντά, μπορούσαμε να παίξουμε παιχνίδια φέτος. Καλώς ή κακώς δεν υπάρχει ομάδα πέρα από το Ηράκλειο και του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη ή τουλάχιστον σε κοντινές αποστάσεις. Έχουμε κανονίσει να πάμε σε ένα τουρνουά στο εξωτερικό κάποια στιγμή και τώρα προσπαθούμε λίγο να κανονίσουμε κάποια φιλικά εντός της Ελλάδος και ένα τουρνουά ακόμα αν καταφέρουμε να πάμε στη Βουλγαρία. Γιατί όπως σου είπα ότι είναι δύσκολο να βρούμε ομάδες και να κάνουμε παιχνίδια. Και οπότε κοιτάμε μέσω τουρνουά στο εξωτερικό, κοντινά δηλαδή, να κάνουμε 3 και 4 παιχνίδια. Οκτώβριο, μάλλον. Θα ξεκινήσουμε από το... Όχι, Οκτώβριο. Τώρα, Σεπτέμβριο. Ναι, τώρα το Σεπτέμβριο. Τώρα το Σεπτέμβριο, από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά. Ωραία. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτά τα φιλικά. Προς το τέλος, τα δύο τελευταία έτσι Σαββατοκύριακα, κοιτάμε λίγο να κλείσουμε αυτά τα τουρνουά που ανέφερα και πριν. Καλή ξεκούραση. Ξέρω ότι οι πρώτες μέρες είναι λίγο στην τζίτα. Νομίζω... Είναι πιεστικές για τα παιδιά περισσότερο. Είναι διπλές οι προπονήσεις καθημερινά. Ακριβώς. Πρωί-απόγευμα. Πρωί-απόγευμα. Πολύ δουλειά. Πόσο κρατάει αυτό το κομμάτι, το δύσκολο που υδρώνουν πάρα πολύ. Κάνα 2 εβδομάδες, 3. Όχι, είναι. Παραπάνω. Είναι 4 εβδομάδες. Μάλιστα. Καλή υπομονή στα παιδιά και σε εσά. 1,5 μήνα. Ναι. Και μετά να μπείτε σε πιο αγωνιστικού σε εισαγωγικά ρυθμού. Με περισσότερη μπάλα, φαντάζομαι. Καλή δύναμη, coach, θα τα ξαναπούμε. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Και εγώ, να είστε καλά. Θα ξαναλέμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν. Τα είπαμε μετά από καιρό με τον Γιάννη Ορφανό, με την ολοκλήρωση και με των μεταγραφών του βολεϊκού Ηρακλή, μετά και την ανακοίνωση τη χθεσινή για τον Κλίντι, τον Βραζιλιάνο. Είχαμε τον Ίντι, έχουμε και τον Κλίντι τώρα. Ο Ίντι το 2007, πριν 11 χρόνια, έχει πάρει πρωτάθλημα. Με Νίλσον, με Ντεπέστελε, με Πέτρογλου, με Κίτσιο, με Κράβαρκ φυσικά, με εκείνη την ομάδα. Κόντρα στο Παναθηναϊκό στους τελικούς. Γιάννη μου, θα μείνουμε λίγο ακόμα. Θα κλείσουμε και 10 και 4 και μετά θα δώσουμε σκυτάλι στο φίλο του Σταμάτη Μουρελή που θα ακολουθήσει. Να έχουμε χορηγό ώρας, μήπως. Αν έχουμε, κάνε ένα look, ένα search, να τον ακούσουμε. Γιατί είναι και σε εξέλιξη η κλήρωση του Champions League. Μιλάμε το Group D. Μόνο Champions League δεν είναι. Δηλαδή, άκου τώρα όμιλο. Λοκομοτίβ Μόσχας, Πόρτο, Σάλκε, Γαλατά Σαράι. Εσέ παρακαλώ πολύ. Και έχει στον τρίτο όμιλο Παρίσι, Ζερμέν, Νάπολη και Λίβερπουλ. Θα γίνει ο κακός χαμός θα γίνει. Έχουμε χορηγό. Ρίξτε το χορηγό για να πούμε και τους ομίλους. Ο Ερυθρός Αστέρας του σπουδαίου Βλάνταν Μιλόγεβιτς, που εχθές έκανε φοβερή ισοπαλία από 2-0-2-2, έπεσε με Λίβερπουλ, Νάπολη και Παρίσι Ζερμέν. Έχουμε πρώτο όμιλο. Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, Μονακό και Μπριζ. Ξαναλέω, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, Μονακό και Μπριζ. Δεύτερο όμιλο, Μπαρτσελόνα, Τότεναμ, Αϊτχόβεν. Περιμένουμε το τέταρτο εκεί. Τρίτο όμιλο, Παρίσι Ζερμέν, Νάπολη, Λίβερπουλ και Τσερβένα Σβέζδα, Ερυθρός Αστέρας. Τέταρτο όμιλο που είναι για τα σκυλιά, Λοκομοτίβ Μόσχας, Πόρτο, Σάλ και Γαλατά Σαράι. Δηλαδή, πήγε η ΑΕΚ εκεί, ναι. Πήγε με Μπάρτσα. Κάτσε τώρα την έβγαλε. Πού πήγε, στο έψιλον. Με Μπάγερ, Μπενφίκα, Άγιαξ. Η Ίντερ πήγε με... δες όμιλο τώρα. Δεύτερος όμιλος. Μπαρτσελόνα, Τότενα, Μαϊτχόβεν, Ίντερ. Μπαρτσελόνα, Τότεναμ, Αϊτχόβεν, Ίντερ. Χαμός. Πώς τα έχουν κάνει έτσι. Δηλαδή αυτό το ντι, το βλέπω, το ξαναβλέπω. Η ΑΕΚ είναι με Μπάγεν, με Μπενφίκα, με Άγιαξ. ΑΕΚ Μπενφίκα, Μάλιστα. Στο F το γκρουπάκι. Manchester City, Σαχτάρ, Λιόν, Χόφενχάιμ. Στο G... Ρεάλ Μαδρίτης, Ρώμα, Τσέσεκα Μόσχας και Πλιζέν από την Τσεχία. Και στο H, Juventus, Manchester United, Valencia και Young
Boys. Θα τα ξαναπώ. Θα τα ξαναπώ σε λίγο. Να διαβάσω πρώτα το μήνυμα του φίλου μου του Θωμά από την Αλεξάνδρεια, την Κιανόλευκη Αλεξάνδρεια. Καλή χρονιά σε όλους μας, υγεία σε όλα τα τμήματα και ελπίζω όλες οι ευχές μας να γίνουν πραγματικότητα. Και εγώ το εύχομαι, φίλε μου Θωμά, να είσαι καλά και γερός και σε ευχαριστώ που ακούς την εκπομπή. Ο Γιωργάρας τι μου στείλε εδώ. Α, ναι. Τα διάβασα ρε εσύ Γιωργάρα, κάτσε να τα ξαναπώ. Λοιπόν, πάμε ξανά. Γιατί οι φίλοι του Ηρακλή ρωτούν και για την κλήρωση του Champions League. Αλφα, βγήκαν όλοι οι όμιλοι. Σ' αρέσει αυτή η Γιάννη. Καλή, ε. Ποια χώρα είναι. Δεν ξέρουμε. Λοιπόν, Group A. Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, Μονακό και Μπριζ. Group B. Μπαρτσελώνα, Τότεναμ, Αϊτχόβεν και Ίντερ Μιλάνου. Ωραία, τι έχει να γίνει εδώ. Group C. Paris Saint-Germain, Νάπολη, Λίβερπουλ, Ερυθρός Αστέρας στο Βελιγράδι. Ωραία εκδρομή για τα Λιβερπουλάκια αυτή από εδώ. Group D. Σαν να μην υπάρχει ένας όμιλος για μένα. Λοκομοτίβ Μόσχας, Πόρτο, Σάλκη και Γαλατά Σαράι. Group E. Μπάγερν, Μπενφίκα, Άγιαξ, ΑΕΚ. Group F. Manchester City, Σαχτάρ, Λιόν και Χόφενχάιμ. Group G. Ρεάλ, Ρώμα, Τσέσεκα, Μόσχας, Πλιζέν από την Τσεχία. Και στο H, το τελευταίο, το 8ο, Juventus, Manchester United, Valencia και Young Boys. Αυτή είναι η όμιλη. Είπα νωρίτερα για τις εγγραφές του ποδοσφαίρου για τις ακαδημίες. Να πω και για τις εγγραφές του βολέι ξανά για όσους ενδιαφέρονται. Το ΤΑΕΡΑ ΚΛΙΣ ανακοινώνει ότι από Δευτέρα 27 Αυγούστου αυτό έγινε, ξεκίνησαν οι εγγραφές των Ακαδημιών του Συλλόγου Αγόρια Κορίτσια. Οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου στο Κατσάνιο. Ώρες εγγραφές επικοινωνίας 11 με 6, 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6999 487 483. Για την Α1 της Volley League, την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου θα γίνει η κλήρωση, 7.30 θα πραγματοποιηθεί σε ξενοδοχείο της Αθήνας, επαναλαμβάνω, 7.30 10 Σεπτεμβρίου με τον νέο μήνα. Έχουμε πολλές κλήρωσεις που θα μας απασχολήσουν από εδώ και πέρα, ακόμα δεν έχει γίνει κλήρωση για τη Β' Εθνική, θα γίνει κλήρωση για το Κύπελο, που Ηρακλής θα παίξει με ομάδα της Τρίτης Εθνικής. Θα εκτός έδρας αναμέτρηση την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου θα γίνει κλήρωση για το βόλεϊ. Έχουμε μπροστά μας. Ολοκληρώνουμε. Δίνουμε σε λίγο σκυτάλι στον Σταμάτη Μουρελή. Είπαμε και τους ομίλους του Champions League, έπεσε πάνω μας χρονικά η κλήρωση της φάσης των ομίλων. Η ΑΕΚ είπαμε με Bayern, Benfica και Ajax. Τους άλλους είπα δύο φορές. Κοντά μας ήταν ο χορηγός μας ο Καρφόπουλος με τα χρώματά του, τα βερνίκια του, σε τιμές χοντρικής Λιανικής. Ανανεώσετε το σπίτι σας με χρώματα Καρφόπουλος, ομορφύνετε το, κάντε το κουκλί και ο Καρφόπουλος θα σας βοηθήσει για αυτό και σε αυτό. Να είστε καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, 31 του μηνός, τελευταία μέρα του Αυγούστου. Δεν θα πω τελευταία μέρα του καλοκαιριού, είπαμε όποιος μου λέει καλό χειμώνα. Δεν θα του μιλάω. Εσύ Γιάννη θα του μιλάς. Άσε που ο Σεπτέμβρης είναι φθινόπωρο ρε φίλε. Δεν έχει μόνο. Εγώ ας τα λέω. Γιάννη Ζάτης απέναντί μου θα συνεχίσει με τον Σταμ που θα ακολουθήσει. Να είστε καλά, καλό βράδυ.